Κύριε Καλογερνέ, για δείξτε την κάρτα που μπορούμε να βλέπουμε το Contra Channel όταν δεν είμαστε στην Αθήνα. Μπορούμε λοιπόν να το βλέπουμε σε όλη την Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο μέσω του ΟΤΕ TV στη θέση 651 και μέσω της Nova στη θέση 852. Και βέβαια στο διαδίκτυο από το contrachannel.gr και το contranews.gr. ΟΤΕ TV στη θέση 651 και Nova στη θέση 852 και contrachannel.gr και βεβαίως contranews.gr. Για δείξτε μας και το πρώτο σέλιδο της Contra News. Να δούμε το πρώτο θέμα. Ο Μητσοτάκης κορόιδεψε τον Άδωνη και τον Τζιτζικώστα ότι θα τους έκανε αντιπροέδρους. Τα ορφανά του Σιμίτη με τον Κυριάκο, γράφει η εφημερίδα. Έκοψε το Βορύδη από κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο και καθαρίζει το κόμμα από τους Καραμαλικούς, γράφει η εφημερίδα. Αποφασισμένος. Πώς αποφάσισε το Δένδια. Ορίστε. Κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο. Πώς το πω. Ναι. Αποφασισμένος να προχωρήσει σε εκαθάριση του Καραμαλικού συστήματος στη Νέα Δημοκρατία, εμφανίζεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης και στην κατεύθυνση αυτή εντάσσονται και οι αναμενόμενες μεταγραφές των ορφανών του Σιμίτη στη Νέα Δημοκρατία, γράφει η εφημερίδα. Στρατηγικός στόχος του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι η δημιουργία ενός νέου πολιτικού φορέα που θα στεγάσει όλες τις μνημονιακές δυνάμεις, τις οποίες για λόγους προσχηματικούς χαρακτηρίζει ευρωπαϊκές. Οι ιδεολογικές αναφορές του νέου αρχηγού της Νέας Δημοκρατίας δεν έχουν καμία σχέση με την πατριωτική δεξιά που πρεσβεύει ο Κώστας Καραμαλής. Γι' αυτό ακριβώς ο Κυριάκος Μητσοτάκης αρχίζει πογκρόμ κατά των καραμαλικών στελεχών, ενώ παράλληλα μηχανισμοί του κόμματος και τα μέσα προπαγάνδας της διαπλοκής έχουν αρχίσει την ολοκληρωτική αποδόμηση του ίδιου του Κώστα του Καραμαλή. Άλλο θέμα, 200 φοροφυγάδες στον εισαγγελέα, επιχειρηματίες, γιατροί, δικηγόροι και ηθοποιοί που ταυτοποιήθηκαν από τη λίστα Borgians. Που έρχεται εδώ το Σάββατο και θα υπογράψει πρωτόκολλο. Έρχεται εδώ το Σάββατο και θα υπογράψει πρωτόκολλο συνεργασία. Σωστά, κύριε Πουλακίδα. Αλέξης, σε 6 μήνες μπαίνουμε δεν σε. Δεν πήγε στο σιρτάρι αυτό. Αλέξης. Και έχει ταυτοποιηθεί ήδη το 95% των των λογαριασμών. Ακριβώς. Έτσι. Και μιλάμε για ένα λογαριασμό, φίλες και φίλοι, γύρω στους 500.000 στη δεύτερη φουρνιά που ήρθε από τη λίστα Λαγκάρντ. Αλέξης, σε 6 μήνες μπαίνουμε σε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης. Επαρκής η κυβερνητική πλειοψηφία, δηλώνει σε γαλλικό τηλεοπτικό σταθμό ο Πρωθυπουργός. Τραγωδία, ξεψύχησε περιμένοντας να βρει κρεβάτι στην Αντατική. Να τα προβλήματα της καθημερινότητας που καλείται να βρει λύση η κυβέρνηση. Εκεί θα δώσει εξετάσεις σε αυτά τα θέματα. Υπουργείο Οικονομικών στο 1,07 δις ευρώ τα έσοδα από τα τέλη κυκλοφορίας. Στη φωλιά του Λύκου ο Τσακαλώτος. Έχει φωτογραφία του κυρίου Τσακαλώτου με τον κύριο Σόιμπλε. Χρέος, αξιολόγηση και ασφαλιστικότητα, καυτά θέματα τη συζήτηση του Ευκλήδη Τσακαλώτου με τον Γερμανό ομολογό του στο Βερολίνο. Και να σας πω και ένα μυστικό. Βεβαίως. Μετά τον κύριο Τσακαλώτο ήταν ο κύριο Τόμψεν. Μετά τον κύριο Τσακαλώτο όμως, ναι. Δεν μπήκε στη συνάντηση Σόιμπλε Τσακαλώτο. Να πω και κάτι άλλο. Στο Παρίσι μετά τον κύριο Σαπέν, όταν συναντήθηκε ο κύριο Σαπέν τον κύριο Τσακαλώτο, μετά ποιο πήγε. Ποιος? Ο κύριο Τόμψεν. Πάλι ο Τόμψεν πήγε. Ακριβώς. Τι παρακολουθεί τι κινήσει του Τσακαλώτου. Ακριβώς. Ε? Ακριβώς αυτό. Τι ζόρι τραβάει ο Τόμψεν. Περίεργα ταξίδια. Αλλάζει και ξένα αφεντικά η Νέα Δημοκρατία, γράφει ο Γιώργος Οκουρής στο άρθρο, φίλες και φίλοι, που θα το βρείτε αύριο με την Contra News. Από αμερικανοκρατούμενη γίνεται γερμανοκρατούμενη η Νέα Δημοκρατία με τον Κυριάκο. Σε 5-6 μήνες ο Κυριάκος θα έχει καθαρίσει όλους τους Καραμαλικούς, γράφει ο κύριος Κουρής. Δεν θα αφήσει ούτε έναν έστω και για δείγμα σε καμία από τις μεγάλες κομματικές θέσεις. Και κατά πάσα πιθανότητα δεν πρόκειται να διορίσει αντιπροέδρους στη Νέα Δημοκρατία. Ούτε τον Άδωνη, ούτε τον Τζιτζικώστα που τον έκαναν αρχηγό όπως είχε υποσχεθεί. Ούτε το Βορύδη διόρισε κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο που είχε τρέξει πρώτος να δηλώσει ότι στη δεύτερη και κρίσιμη ψηφοφορία θα στήριζε το Μητσοτάκη. Γράφει ο κύριος Κουρής ότι από αμερικανοκρατούμενη γίνεται γερμανοκρατούμενη η Νέα Δημοκρατία. Κύριε Παπαξόπουλο. Κύριε Λιάτσο, συγγνώμη. Τον κύριο Βορύδη του πρότεινε να αναλάβει. Το μεάρχης. Το μεάρχης τη δημόσια διοίκηση. Και δεν ήθελε. Δεν ήθελε. Δεν ήθελε. Αρνήθηκε. Αρνήθηκε. Θεωρώντας που αφού πρόκειται περί υποβάθμισης του. Το θεώρησε ότι είναι υποβάθμιση. Λοιπόν, για να κλείσουμε το κεφάλαιο ασφαλιστικό και να μιλήσουν και οι υπόλοιποι τρεις, ξεκινά από τον κύριο Παπαξόπουλο. Εγώ μου επιτρέπετε να κάνω ένα σχόλιο για τον κύριο Μητσοτάκη, αν έχετε καλό στην ενημέρωση. Και μετά μπαίνουμε στη Νέα Δημοκρατία. Μετά το ασφαλιστικό, αλλά ό,τι θέλετε να πείτε. Εγώ ένα σχόλιο θα κάνω. Παρακαλώ. Και θα πω το εξής, ότι πιστεύω ότι κάθε καινούριος αρχηγός πρέπει να έχει μια περίοδο χάριτος να δούμε τι ακριβώς θα αυτό κάνει. Αυτό είναι σωστό. Δηλαδή, θεωρώ λίγο σχήμα προθύστερο, όσο κακή γνώμη και να έχει κάποιος για κάποιον, να τον δει στην πράξη, να δει τι θα κάνει. Εμένα μου είναι πολύ συμπαθής ο Κυριάκος. Νομίζω λοιπόν. Που είναι και σπουδαγμένο στο Χάρβαρντ, μου αρέσει ακόμα περισσότερο. Νομίζω, αφήστε τώρα λοιπόν. Τι αφήστε. Α, δεν ξέρω το εγώ αν είχα πλούσιο πατέρα και πήγαινα στο Χάρβαρντ, ξέρετε πόσο κάνει να κάνει 10 μήνες στο Χάρβαρντ.
να τον δούμε, ειλικρινά σας το λέω, και να τον κρίνουμε. Λίγο και πράγμα είναι. Και θέλω κλείνοντας. Στο Yale, ας πούμε, ή στο. Θέλοντας και κλείνοντας, θέλω να πω ότι έχει να λύσει πολλές δύσκολες εξισώσεις μέσα στο κόμμα του. Μία από αυτές είναι αυτές που αναφέρει η εφημερίδα σας. Τι θα κάνει, παράδειγμα, ας πούμε, εγώ σας λέω ένα χειροπιαστό παράδειγμα. Δεν μ' αρέσουν οι χαρακτηρισμοί τώρα. Δεν πρέπει να ντρέπομαι και αυτά. Ούτε θα τα πω, ούτε θα τα ακούσετε από μένα. Θα πω το εξής. Άκουσα τον Άδωνη τον Γεωργιάδη, ορθά κοφτά, να λέει ότι το χρέος της Νέας Δημοκρατίας πρέπει να διαγραφεί. Με τα αυτιά μου το άκουσα. Δεν άκουσα να λέει το ίδιο πράγμα, βέβαια, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος είπε ότι θα πάμε σε ένα πιο φτηνό κτίριο. Ναι. Θα έχουμε λιγότερους υπαλλήλους, θα το κοιτάξω. Βέβαια, θα χαιρόμουν να ακούσω τον Κυριάκο να πει, παιδιά, θα φτύσω αίμα. Όπως ο Έλληνας φορολογούμενος ξοφλεί τα χρέη του, θα τα ξοφλήσει και το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί αν δεν τα ξοφλεί, τι γίνεται. Είδα όμως. Άμα δεν ξοφλεί στην τράπεζα το δάνειο, έτσι τι γίνεται. Έτσι είναι, σου παίρνει το σπίτι κλπ. Το λέω αυτό. Θα το βουτήξει το περιουσιακό στοιχείο. Το λέω αυτό γιατί θέλω να τον δω στην πράξη, ναι, και νομίζω ότι δικαιούται μια περίοδο χάρητος, κύριε Λιάτσο, αυτή είναι η δικαιοσύνη. Βεβαίως δικαιούται. Αλλά μπορούμε να κάνουμε και την Κρήτη, δεν μπορούμε να κάνουμε. Όχι, εντάξει, δικαίωμά σας. Δεν μπορούμε να κάνουμε. Εγώ προσωπικά. Εδώ έδωσε συνέντευξη στον Παύλο Τσίμα, τον αγαπητό μου φίλο και συνάδελφο. Με την προϋπόθεση να παίξει συνέντευξη εάν έβγαινε αρχηγός. Ακούτε, το έχετε ξανακούσει αυτό? Έδωσε συνέντευξη πριν από μέρες στο Sky και λέει θα την παίξετε τη συνέντευξη αυτή, γιατί έκανε μια έρευνα, ας πούμε, το κανάλι. Αλλά αν βγω αρχηγός. Δεν θέλω εγώ να το σχολιάσω. Όχι, αυτά είναι. Τα σημειώνω. Σας λέω και κάτι, ακούστε, δεν έχω κανένα δισταγμό. Εμένα κόμπλεξ δεν είχα ποτέ στη ζωή μου. Ωραία. Τον Κυριάκο τον δίνανε τρίτο και τέταρτο οι δημοσκοπήσεις. Γιατί κάνατε ένα θέμα για τις δημοσκοπήσεις. Και ο Κυριάκος. Έχετε δίκιο. Και ο Κυριάκος ανέτρεψε όλα τα προγνωστικά. Μάλιστα, στην ουσία, ο Χατζηνικολάου έκανε μεγάλο λάθος, διότι νόμιζε ότι θα μιλήσει με τον εκλεγμένο αρχηγό, γιατί έτσι κλείνει τη συνέντευξη με το Μεϊμαράκι και έμεινε στα κρύα του Λουτρού. Το αφήνω και αυτό. Να σας πω κάτι. Πάμε τώρα παρακάτω. Ο Χατζηνικολάου. Κερδισμένος θα ήταν είτε δεύτερος ήταν είτε πρώτος ο Μημαράκης. Και θέλω να σας πω ότι τώρα που ήταν δεύτερος, δηλαδή που δημιουργήθηκε η έκπληξη, η συνέντευξη είχε μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Εντάξει, με τον αρχηγό. Πρώτος τι θα λέγανε, θα λέγανε τα ίδια ο Μημαράκης. Ακούστε λίγο, να μιλήσουμε πραγματικότητα τώρα λιγάκι. Παρακαλώ. Πάντως, φαβορί, έχετε δίκιο, ήταν ο Μημαράκης. Και αποτελεί πραγματικά τεράστια έκπληξη. Δεν είναι μικρόψυχη και μικρόψυχη να μην τον παραδεχτεί. Θέλετε να μάθετε τι έγινε? Θα πάρετε κυριακάτικη κόντρα νιου σε 4 μέρες, φίλες και φίλοι. Λοιπόν, έρχεται φοβερό ρεπορτάζ. Γιατί βγήκε ο Μητσοτάκης πρώτος στη Νέα Δημοκρατία. Λοιπόν, δεν μπορώ να σας πω ακόμα περισσότερα. Αύριο ίσως σας πω κάτι περισσότερο. Εγώ έχω να πω 5 πραγματικότητες τώρα για το ασφαλιστικό, κύριε Λιάτσο. Θέλω να πιστεύω ότι δεν δέχονται καμιά αμφισβήτηση. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, τα αποθεματικά των ταμείων, δική μου εκτίμηση ότι είναι γύρω στα 10 με 12 δις. Αλλά εγώ λέω ότι μπορεί να είναι και παραπάνω, να είναι και 13 και 14 και 16. Για να πληρώσουμε συντάξεις για ένα χρόνο, χρειαζόμαστε 30 δις, περίπου 30 δις. Που σημαίνει με απλά ελληνικά, κύριε Λιάτσο. Το χρόνο, είπατε. Το χρόνο, ναι. Αν δεν γίνει πληρώνουμε κάτι. Πληρώνουμε σε συντάξεις 30 δισεκατομμύρια ετησίως. Έτσι. Ναι. Μάλιστα. Αν δεν γίνει κάτι, οι συντάξεις μπορούν να πληρωθούν μόνο για το επόμενο εξάμηνο. Μία πραγματικότητα. Δεύτερη πραγματικότητα. Ο μέσος όρος σύνταξης. Και επικαλούμε τα στοιχεία του Σάββατου Ρομπόλη που δεν είναι στη Ριζέο. Σας το λέω να το ξέρετε για όσους δεν το ξέρετε να το μάθετε. Λέει μέσος όρος σύνταξης ήταν 1.300 και σήμερα είναι γύρω στα 800 ευρώ. Η μείωση κυμάνθηκε για αυτούς που κλαίνε κροκοδίλια δάκρυα από 40 μέχρι 50% με τις 11 συνεχόμενες περικοπές. Ποια περίοδο? Πραγματικότητα 3. Μιλάμε την πραγματικότητα πριν από το 2015, κύριε, δηλαδή στις αρχές. Πραγματικότητα 3. Παρέλαβε αυτή η κυβέρνηση μια ανεργία που ήταν γύρω στο 26%. Μάλιστα. Αν σήμερα έχει πάει 27-28, εγώ να το παραδεχτώ. Αλλά το σίγουρο την παρέλαβε στο 26. Αυτό είναι απαγορευτικό, ξέρετε, για το ποσοστό, κύριε Λιάτσο, διότι σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για να λειτουργεί σωστά και να είναι βιώσιμο ένα ασφαλιστικό σύστημα, πρέπει να δουλεύουν 3 ή 4 εργαζόμενοι για να συνταξιοδοτείται ένας. Αυτό το ποσοστό στην Ελλάδα είναι 1:1, που σημαίνει δεν είναι βιώσιμο. Αυτή είναι μια πραγματικότητα που σας λέω. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιος να την αμφισβητήσει. Ας έρθει να μου πει ότι αυτά αμφισβητείται. Εγώ να ρωτήσω. Αν θέλετε, μην με διακόπτετε, κυρία Αντωνίου, σας παρακαλώ. Με πόση αγάπη σου έχω, το ξέρεις. Μα είναι συμπαθεστάτη, δεν το ξέρω. Εντάξει, δεν είναι δυναμική, ζωηρή, την δέχομαι και αυτά. Θέλω επίσης να θυμίσω, κύριε Λιάτσο, ότι αυτή τη δραματική στιγμή που έγινε στις 13 Ιουλίου και ψηφίσαμε αργότερα. Ήταν σαφέστατο. Η συμφωνία έγραφε 1% περικοπή για το ασφαλιστικό, που σήμαινε 1 δισεκατομμύριο 800 εκατομμύρια. Ήταν σαφέστατη.
Λένε. Αυτοί που την ψήφισαν, μιλάω για το 15 τώρα. Για το 15. Μιλάμε, λένε τώρα η Νέα Δημοκρατία, το ποτάμι και το Πασόκ. Οπότε εμείς ψηφίσαμε επιλεκτικά εκείνο το βράδυ για να μην φύγει η χώρα από την Ευρωζώνη. Μόνο που δεν είναι πιστική αυτή η εξήγηση, διότι όταν μέσα στις σελίδες που σου δίνει συμφωνία, να σας πω και σε ποια σελίδα γράφει το 1% για το ασφαλιστικό, που σημαίνει 1 δις και λοιπά, 8, το ξέρανε. Δεν μ' αρέσει η υποκρισία. Εγώ δέχομαι όμως το επιχείρημά τους ότι εντάξει, θέλω να ψηφίζουν à la carte. Πάμε 5. Και θέλω να πω το εξής. Ακούω κάθε μέρα δεκάδες δημοσιογράφους και καλά κάνουν να λένε τι θα γίνει με τους νέους συνταξιούχους. Ναι. Μισό λεπτό ρε παιδιά, ερώτημα. Στην ιεράρχηση καλά κάνουν. Σωστό ερώτημα. Στην ιεράρχηση όμως προτεραιοτήτων, κύριε Λιάτσο, είπατε κάτι νούμερα πριν. Ναι, ναι. Είναι 2.600.000 ενεργεία συνταξιούχοι. Άκουσα από πολλά κόμματα ότι η περικοπή θα είναι 30, 20, 40 είπανε κάποιοι κλπ. Δεν θα είναι ούτε μισό ευρώ για αυτούς τους ανθρώπους. Οι οποίοι δεν είναι μόνο αυτοί, κύριε Λιάτσο, και μας ακούνε τώρα. Ναι, ναι. Είναι και τουλάχιστον ένα άτομο από κάθε συνταξιούχο που ζει αυτή τη στιγμή. Βεβαίως. Γιατί έχουμε εκρηκτικό θέμα κρίσης ανεργίας, να μην τα λέμε κλπ. Που σημαίνει ότι αφορά περίπου 4 εκατομμύρια, εγώ σας λέω επίοικη νούμερο, ανθρώπων που δεν έχουν να πειραχτούν. Μάλιστα. Πάμε στους νέους συνταξιούχους. Και είμαι σαφής. Ακούστε, κύριε Λιάτσο. Όλες οι προβλέψεις αυτή τη στιγμή, και έχει σημασία αυτό που θα σας πω, και δεν το λέω αν είναι υπερβολή, διορθώστε με, λένε ότι η αξιολόγηση θα είναι θετική. Η ανακεφαλοποίηση των τραπεζών που πήγε προς το παρόν να ποινικοποιηθεί ήταν θετική. Πάμε σίγουρα για ρύθμιση, όχι για κούρεμα, για ρύθμιση του χρέους. Που σημαίνει με απλά ελληνικά ότι αν φύγουν το χρόνο μόνο από το λαιμό μας. Έχετε δίκιο. Ακούστε με. Έχετε δίκιο για τη ρύθμιση. Πάμε σούμπιτι για ρύθμιση. Δεν ξέρουμε το πότε ακριβώς. Όχι, συμφωνώ. Δεν είπα εγώ τίποτα. Πάντως αυτό το έχει κατοχυρώσει. Δεν έβαλα χρονοδιάγραμμα. Μισό λεπτό να τελειώσω. Με διακόπτετε. Όχι, πότε θα γίνει αξιολόγηση. Μισό λεπτό αν έχετε την καλοσύνη. Είναι σημερινή είδηση. Ακούστε με. Ο το πήρε πίσω αυτό για μήνες. Θα πάει για την άνοιξη. Ακούστε με λίγο. Και ο Ντάισεμπλουμ είχε πει για μήνες. Και ανακάλεσε χτες. Ακούστε μάζεψε. Λίγο, θέλω να πω το εξής. Η διαπραγμάτευση γίνεται. Και δεν μπορεί κανείς να προκαταλάβει με χρονοδιάγραμμα τι ακριβώς θα γίνει. Το σίγουρο είναι ότι όλοι οι Έλληνες τραπεζίτες, όλοι ουδενός εξαιρουμένου, ναι, που δεν είχαμε και τις καλύτερες σχέσεις μαζί τους, προεξοφλούν ότι η χώρα θα μπει σε ρυθμούς ανάπτυξης πιθανότατα δεύτερο, το δεύτερο. Εγώ λέω ότι είναι υπερβολή. Σας λέω το πρώτο μισό του 17. Στη μέση του 17. Σίγουρα όμως, όταν λέμε ρήτρα ανάπτυξης, κύριε Λιάτσο, στις καινούργιες συντάξεις, στους μισθούς και στα πάντα, σημαίνει με απλά ελληνικά αυτό που έγινε το 1953 για τη Γερμανία. Δεν πλήρωνε χρέος αν δεν είχε ανάπτυξη. Μάλιστα. Έτσι και τώρα δεν θα κοπεί καμία σύνταξη. Ακούστε με λίγο. Ναι, ναι. Και με δεδομένο ότι η ανάπτυξη την προεξοφλούν σχεδόν όλοι, δεν θέλω να πω στοιχεία από τις αγορές, που και αυτά είναι θετικά. Είναι πλέον βέβαιο ότι οι καινούργοι συνταξιούχοι. Διότι αν δεν γίνει ανάπτυξη, κύριε Λιάτσο, να τα ακούει ο κόσμος, θα βουλιάξει η χώρα, έτσι απλά ελληνικά για να το λέμε. Αν δεν γίνει ανάπτυξη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μισό λεπτό. Να τελειώσω. Δεν μπορώ να μην απαντήσω. Μισό λεπτό. Γιατί είχαμε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης στο 2014. Κύριε Παπαδοπούλου, που αναφέρεστε για την ανάπτυξη. Μα γιατί χάλατε την ηρεμία τώρα. Θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης. Το 2014 έτρεχε η χώρα με διεθνής. Είναι απίθανη. Με διεθνής. Με 0,7 ανάπτυξη και εσείς ρίξατε την κυβέρνηση. Παρακαλώ, παρακαλώ. Εσείς ρίξατε την κυβέρνηση. Και μου λέτε το μεγαλείο. Κυρία Αντωνίου, το μεγαλείο της δημοκρατίας. Το 2014, κύριε Παπαχριστόπουλε. Δεν με αφήνει να μιλήσω. Το τελευταίο τρίμηνο έτρεχε η οικονομία της χώρας με 0,7 θετικό. Μία απάντηση. Παρακαλώ. Και εσείς ρίξατε, μία απάντηση ρίξατε έχω τη χώρα, μία απάντηση και δημιουργήσατε 5,5% ύφεση. Μία απάντηση. Και μετά λέτε ότι το 2017 θα πάμε σε ανάπτυξη. Μία απάντηση. Δηλαδή, αν είναι δυνατόν. Μία και απάντηση. Να πω και για το θέμα της ανεργίας. Μία απάντηση. Αν λοιπόν εσείς που καίγεστε για τα θέματα της ανεργίας, ναι, κλείνετε μια επένδυση και κάποιες επενδύσεις. Δεν θα βάζετε όλα στο τραπέζι, γιατί δεν θα μείνει κανένα άλλο. Έχω άλλου δύο καλεσμένου που δεν μιλάνε. Κύριε Αντωνίου, δεν σα διέκοψα. Δεν σα διέκοψα. Ξέρετε πόσε εστάσει έχω για αυτά που είπατε. Απαντάω, όχι, είπατε, δεν θέλω να απαντήσετε. Μόνο σα δώσω το λόγο, κύριο Λιάτσο, να απαντήσετε. Ακούστε, κύριε Λιάτσο. Δεν μ' ακούει. Ακούστε, κύριε. Ακούστε. Κρίθηκε η αξιοπιστία
της κυρίας Αντωνίου σε τρεις εκλογικές αναμετρήσεις. Σας διαψεύδει δηλαδή ένα κομμάτι της κοινωνίας, εκτός και περιφρονείτε την άποψή του. Ξέρετε, κυρία Αντωνίου, ξαναγίνανε. Ακούστε με, αφήστε με. Ξαναγίνανε. Οι γόροι, οι ελεύθεροι επαγγελματίες. Τα χίλια άτομα που κόβουν τις κοινωνίες, εννοείται. Τα χίλια άτομα. Ακούστε λίγο. Ξέρετε, γίνανε εκλογές. Τότε ήταν λαός και τώρα γίνανε εκλογές το Σεπτέμβριο. Γίνανε εκλογές το Σεπτέμβριο, κυρία Αντωνίου, να μάθετε να σέβεστε τις δημοκρατικές διαδικασίες. Όπου καμιά υπερβολή δεν ελέγχθη και αυτή η κοινωνία επέλεξε πάλι το ΣΥΡΙΖΑ και τους ανεξάρτητους Έλληνες. Για διαρωτηθείτε λοιπόν, η επιχειρηματολογία σας πάει στράφη. Στους 7 προβληματιστείτε μήνες. Λιγάκι. Για πείτε μου τι πλήρωσε. Κυρία Αντωνίου, θέλω να πάω λίγο παρακάτω. Δεν με αφήνει. Επιμένει. Για να αλλάξει. Το δίκιο του ενός. Ευχαριστώ. Κύριε Λιονί, έχετε το λόγο. Δεν με αφήνει. Θέλω να πω μια τελευταία κουβέντα, κύριε Λιάτσο. Και έχουν δίκιο. Εγώ δεν ξαναμιλάω. Θέλω να πω το εξής. Στην κυρία Αντωνίου και σε αυτούς που με ακούνε κυρίως. Ότι αυτή τη στιγμή η χώρα, όπως σας το λέω, η συγκυρία, η διεθνής, είναι θετική. Κάποιοι δυστυχώς, για κάποιους έχει γίνει δεύτερη έξι κινδυνολογία και ο μηδενισμός. Όλα τα στοιχεία αυτή τη στιγμή που έρχονται σε παγκόσμιο επίπεδο είναι θετικά. Για θέλω μακάρι, να πω δηλαδή, μακάρι, για να δούμε. Θέλω να πω για ακόμα να και η παρουσία έτσι του... Έτσι ήταν και το 2014, αλλά... Κυρία Αντωνίου, κρυθήκατε, ξέρετε, λοιπόν, τρεις φορές. Θέλω να πάω παρακάτω. Θέλω να πάω παρακάτω. Αδικούμε και τον κύριο Λιονί και τον κύριο Πέρο. Παρακαλώ, κυρία Αντωνίου. Γιατί ακούω για ανάπτυξη εν καιρό... Θα μιλήσουμε. Θα το πούμε μετά. Για τα 60 δις από το ΑΕΠ που χάθηκαν από το 2010 και μετά. Θα το πούμε μετά. Λοιπόν, κύριε Λιονί, θα παρακαλέσω. 10 δις από το του Κούσου. Κυρία Αντωνίου, αυτό το πράγμα τι είναι. Δηλαδή είναι... Δεν μπορεί να μου λέει για να μου απαντάει να μπαίνει. Πραγματικά δεν μπορώ. Υποκλίνομαι. Υποκλίνομαι. Και παρεβαίνει ως συνάδελφος. Ναι, αλλά διαρκώς διακόπτεται, δεν με ακούτε είναι καθόλου. Είναι κυβέρνηση, ναι. Δεν είπα να με ακούτε, αλλά ακούστε με λιγάκι. Κύριε Λιονί, έχετε το λόγο. Το πρώτο πρέπει να κρατήσουμε είναι ότι η συγκυβέρνηση σημερινή ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ με το νέο νομοσχέδιο που φέρνει, τις συντάξεις, τις περικοπές, τις πολύ μεγάλες που έφεραν οι προηγούμενες κυβερνήσεις, τις μονιμοποιεί και τις νομιμοποιεί. Είναι αστείο να γίνεται μια σύγκριση πόσο έκοψε ο ένας και πόσο έκοψε ο άλλος. Πάρα πολύ απλά, γιατί το καινούργιο νομοσχέδιο έρχεται να φέρει περαιτέρω μειώσεις και όλες τις προηγούμενες μειώσεις του 40-50% συντάξεις να τις κρατήσει ως έχουν. Μάλιστα. Το πρώτο από το οποίο πρέπει να ξεκινήσουμε δηλαδή την κουβέντα, ναι, είναι ότι το καινούργιο νομοσχέδιο που έρχεται να φέρει περισσότερες μειώσεις. Και ό,τι στραβό έχουν κάνει τα δύο προηγούμενα μνημόνια η πολιτική των τελευταίων ετών, έρχεται να τις φραγίσει. Άρα είναι αστείο να γίνεται μια σύγκριση ποιος έχει κόψει περισσότερο. Μάλιστα. Το πρώτο πρέπει να κρατήσουμε και να σκεφτεί ο καθένας είναι πόσα έπαιρνε πριν γίνει το σύνολο των μειώσεων. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον. Επικαραμαλύνεται. Όχι, ξεκινώντας από αρκετά πίσω. Ναι, αν θέλετε, πάμε αρκετά πίσω. Αυτό που θέλω να πω πάντως είναι ότι το να λέμε ότι Νουδού και Πασόκ έκαναν 11 μειώσεις και κόψαν 40%, ενώ εμείς κάνουμε μία και θα κόψουμε ένα, δύο, μισό ή συν ένα, είναι αστείο, είναι κοροϊδία. Ναι, αλλά προσβάλλει την νοημοσύνη του κόσμου πάρα πολύ απλά, γιατί το μείον 50 παραμένει. Παραμένει το μείον 50, κύριε Λιάτσο. Ο κόσμος δηλαδή παίρνει 7 εκατοστάρια σύνταξη. Όχι, να κάνει αξιόπιστη πρόταση για τη χρηματοδότηση. Μισό λεπτά και δεν σας διέκοψα. Και εγώ θα τη δεχτώ. Θα την κάνω και την πρόταση. Και θα τη δεχτούμε, να την κάνει, να είναι ρεαλιστική πρόταση. Αφήστε να μιλήσει και κανένας άλλος τώρα. Θα την κάνω και την πρόταση. Ένα λοιπόν το κρατούμενο. Δεύτερον. Κάνει πρόταση. Δεύτερον, επειδή ακούγονται πολλά και λέγονται πολλά ψέματα. Δεύτερον, τι φέρνει το νομοσχέδιο. Ένα, κάνει τη σύνταξη ανταποδοτική. Και δεν είναι καινούριο φρούτο. Έρχεται και φέρνει μια πολιτική που τρέχει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Στο Ταμείο των Μηχανικών, εγώ τυχαίνει να είμαι μηχανικός, έχουμε μια πάρα πολύ μεγάλη ιστορία. Πάλι με συμπαιγνία και συμφωνία Νουδού, Πασόκ και ΣΥΡΙΖΑ προχώρησε η ανταποδοτικότητα στην κοινωνική ασφάλιση των μηχανικών. Το 10 ήταν άλλη από το 2006, από το 2006 στους μηχανικούς, λέω στους μηχανικούς, από το 2006 έχει ξεκινήσει αυτό. Πράγμα. Τι σημαίνει ανταποδοτικότητα? Σημαίνει ότι η σύνταξη θα έχει ένα κομμάτι 3,84 για το οποίο πανηγύριζε ο κύριος Σαρακιώτης ότι είναι, δίνουμε και κάτι με 3,84, με 12 ευρώ τη μέρα. Αυτό δίνουμε, αυτό δίνεται.
κύριε Σαρακιώτη. Και σένα, αφήστε με να τελειώσω, σας παρακαλώ. Τίποτα, και σένα κομμάτι. Δεν δικαιούται τίποτα, έτσι το καταλαβαίνετε. Αυτό όχι, λέω. Εσείς καταλαβαίνετε ότι ο κόσμος δεν δικαιούται τίποτα. Δεν είπα αυτό. Αυτό λέω κι εγώ. Και μπροστά στο τίποτα που δεν δικαιούται, λέτε να του δώσουμε και ένα ξέρω κόμματο. Και να είναι και ευχαριστημένο. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Δεύτερο δεδομένο τη αναδιάρθρωση. Έρχεται και λέει το σύστημα τώρα ότι η σύνταξή σου θα καθορίζεται με βάση το τι εισφορές έχεις πληρώσει. Αυτό σημαίνει το ανταποδοτικό κομμάτι. Τι σημαίνει για αυτό για όλους αυτούς οι οποίοι δεν έχουν τώρα δουλειά για 10-15 χρόνια. Το εισόδημα, ναι, ακριβώς. Τι σημαίνει λοιπόν. Το εισόδημα. Τι σημαίνει για το μέσος όρος του εισοδήματος των τελευταίων 40 ετών. Αυτό λέει ο νόμος. Τι σημαίνει για αυτό που είναι 15 χρόνια άνεργος. Ότι θα πάρει 384 και άλλα 150. Και τα άλλα είναι άλλα λόγια να αγαπιόμαστε. Άρα οι νέοι συνταξιούχοι θα υποστούν με τρομακτική μείωση της σύνταξης. Εγώ, αν θέλετε, πάλι μιλώντας από το δικό μου το χώρο των μηχανικών, η σύνταξη κουτσουρεμένη, γιατί το Συμβούλιο της Επικρατείας είχε αποφασίσει με απόφασή του ότι οι μηχανικοί έχουν 2% σύνταξη το 2005. Μειώθηκε και τώρα είναι 1.300 και το νομοσχέδιο που φέρνετε τώρα την πάει στα 700 για τους νέους. Μάλιστα. Άρα, μισό λεπτάκι, δεν έχω μιλήσει, αφήστε με λίγο να ολοκλήρωσω. Άρα, το να λέμε δεν υπάρχει σύνταξη στους καινούριους είναι κοροϊδία τεράστια. Υπάρχει άμεση σύνταξη, και υπάρχει άμεση μείωση και υπάρχει δραματική μείωση ακριβώς επειδή υπάρχει ανταποδοτικότητα στην κοινωνική ασφάλιση. Πακέτα έρχονται τα μηνύματα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, φίλες και φίλοι. Και λέω τώρα. Συνεχίστε. Και λέω λοιπόν τώρα, ακριβώς επειδή τα πράγματα είναι έτσι, πρέπει να δούμε γιατί γίνεται αυτό το πράγμα και ποια είναι η πρόταση που λέει και ο κ. Παπαχριστόπουλος. Να δούμε δηλαδή ότι την ώρα που κάνει αυτά ο ΣΥΡΙΖΑ μαζί με τους ΑΝΕΛ, την ώρα δηλαδή που έρχεται να συνενέσει με τα αντιασφαλιστικά εγκλήματα της Νέας Δημοκρατίας. Και εδώ τα λαϊλάτισε τα ταμεία. Εσείς τα λαϊλάτισατε και εσείς. Τα λαϊλάτισε και η Νέα Δημοκρατία. Πού τα λαϊλάτισε τα ταμεία, είστε ειλικρινείς. Ειλικρινέστατο είμαι. Πότε λαϊλάτισε τα ΑΝΕΛ πότε. Τώρα με τον νόμο περνάτε. Αφήστε να το τώρα κύριε Παπαχριστόπουλε. Αφήστε να τελειώσω. Όχι, το νόμο θα ψηφίσετε. Το νόμο θα ψηφίσετε. Και εγώ σας φέρνω τα νούμερα. Έχει γίνει τροποποίηση για εσά του μηχανικού. Τρίτον, δεν το ξέρετε. Τι ασφαλιστικέ φορέ τι εκτινάσετε, κινείστε σε μια λογική που είναι τελείω σε απόλυτη συμπαιγνία και συμφωνία με τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ. Και όχι μόνο αυτά, την ώρα που κάνετε αυτό το έγκλημα και διαλύετε τον κοινωνικό χαρακτήρα τη ασφάλιση, έχετε το θράσο να φέρνετε την Ευρωπαϊκή Οδηγία για την ιδιωτική ασφάλιση. Που φαίνεται ποιος είναι ο στόχος σας, τι θέλετε να κάνετε. Όχι, θέλετε λοιπόν να προωθήσετε την πάγια γραμμή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ, κύριε Έλληνε. Τελειώνω, κύριε Λιάτσο, δεν έχω μιλήσει καθόλου. Την πάγια αυτή γραμμή. Όχι, δεν μίλησα. Την πάγια γραμμή της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ενισχυθεί ο ιδιωτικός πυλώνας ασφάλισης, να μειωθούν οι εργοδοτικές και οι κρατικές φορές, για να μειωθεί η τιμή της εργατικής δύναμης, να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα, να χρηματοδοτηθούν οι όμιλοι. Είναι λοιπόν απόλυτα ταξικός ο χαρακτήρας του ασφαλιστικού που φέρνετε και εσείς. Και γι' αυτό εμείς καλούμε τον ελληνικό λαό να βγει στους δρόμους, να αντιδράσει, να μην επιτρέψει αυτό το εργοδοτικό έγκλημα, το αντιασφαλιστικό και φιλοεργοδοτικό έγκλημα να φτάσει στη Βουλή, να αντισταθεί, να ενισχύσει τις αντίστασεις του παντού, να παλέψει για ένα δίκαιο ασφαλιστικό σύστημα που πατάει στις σύγχρονες ανάγκες, γιατί ένα τέτοιο σύστημα μπορεί να υπάρξει στη βάση φορολόγηση του μεγάλου κεφαλαίου, πρόταση, το οποίο το αφήνετε στο απειρόβλητο. Δεν ακούμε πρώτα. Και σας ξαναλέω, θα σας πω, δεν με αφήνετε και σας ξαναλέω λοιπόν πάρα πολύ μια απλά. Θα σας πω. Όταν λοιπόν το μεγάλο κεφάλαιο το αφήνετε αφορολόγητο και δεν το φορολογείτε, όταν οι εφοπλιστές πληρώνουν 10 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο φόρο, κύριε Παπαχριστόπουλε, δεν υπάρχουν λεφτά για τα ταμεία. Κύριε Πέρο. Ναι, αλλά δεν το διορθώνετε. Λέω λοιπόν αντίσταση απέναντι στο αντιασφαλιστικό έγκλημα, να μην περάσει αυτό το έγκλημα, να μην φτάσει καν στη Βουλή, να βγούμε στους δρόμους, να διεκδικήσουμε ένα δίκαιο ασφαλιστικό σύστημα πάνω στις ανάγκες μας και να ανοίξουμε το δρόμο, κύριε, για ένα ριζικά διαφορετικό δρόμο ανάπτυξης κοινωνίας. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πέρο. Καταρχάς, κανένας πολιτικός σχηματισμός δεν αντλεί ευχαρίστηση από το να κόβει συντάξεις, έτσι. Κανένας δεν θέλει να βασανίσει συνταξιούχους. Αυτό εγώ το θεωρώ σαν κοινή παραδοχή. Το πρόβλημά μας είναι ότι για να μην κόψουμε συντάξεις και ό,τι εμείς έχουμε προτείνει σαν Ένωση Κεντρών, το έχουμε κάνει υπό τις καταστάσεις τις έκτακτες που περνάει αυτή τη στιγμή η χώρα μας.
Όμως για να μην κόψουμε καμία σύνταξη, και αυτό είναι το ευκταίο, έτσι, και μακάρι να μην κοπεί καμία σύνταξη, ακόμα και σε υψηλές συντάξεις. Δηλαδή, μακάρι να φτάσουμε σε ένα τέτοιο επίπεδο ευμάρειας και ευημερίας που να μην υπάρχει ανάγκη να κοπεί σε κανένας καμία σύνταξη. Για να συμβεί αυτό, πρέπει να συντρέξουν δύο παράγοντες. Αφενός πρέπει να υπάρξει ανάπτυξη, όπως σωστά σημειώθηκε. Τι σημαίνει ανάπτυξη, με απλά λόγια, για να το μάθει και ο κόσμος. Σημαίνει αύξηση του ΑΕΠ. Σημαίνει αύξηση του τζίρου της χώρας. Αυτό σημαίνει ανάπτυξη. Πώς θα έρθει αυτή λοιπόν η ανάπτυξη? Έρχεται με δύο τρόπους και μέχρι στιγμής γνωρίσαμε μόνο τον ένα τρόπο. Ποιος είναι αυτός ο ένας τρόπος που γνωρίσαμε μέχρι σήμερα? Να παίρνουμε απευθείας χρήματα από τους διεθνείς δανειστές, είτε αυτοί είναι οι ελεύθερες αγορές, είτε αυτοί είναι οι εταίροι μας αυτή τη στιγμή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Να τα διοχετεύουμε λοιπόν στον δημόσιο τομέα και στους κρατικούς αξιωματούχους και στον ευρύτερο λοιπόν χώρο αυτού του δημοσίου, και αυτοί μετά να πηγαίνουν στην κατανάλωση. Λοιπόν, αυτός ήταν ο τρόπος που γνωρίσαμε μέχρι σήμερα. Αυτό πρέπει να το διώξουμε, γιατί όπως είπαμε και όπως είδαμε και στο παρελθόν και σήμερα, διωγγώνει το δημόσιο χρέος. Ο άλλος τρόπος ποιος είναι? Να υπάρξει επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα, να πηγαίνουν οι πόροι στις επιχειρήσεις, οι επιχειρήσεις να αυξάνουν σε αριθμό αλλά και σε τζίρο, να προσλαμβάνουν εργαζόμενους, να μειώνουν την ανεργία και να αποδίδουν φόρους στο κράτος. Αυτός είναι ο δεύτερος τρόπος, που είναι ο προτιμητέος από όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Διότι από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέχρι σήμερα, στο τελευταίο τρίμηνο του 2015, η μοναδική χώρα που δεν είχε ανάπτυξη και είχε ύφεση ήταν η Ελλάδα. Το παράδειγμα της Ιρλανδίας, για παράδειγμα, με 4,5% ανάπτυξη έγινε επειδή ακριβώς έφερε τις ευλογικές συνθήκες για εισρωή κεφαλαίου και για δημιουργία θέσεων εργασίας. Στο 26% που είναι ενεργεία σε εμάς σήμερα, είναι στο top 4 του κόσμου. 24. Μας περνάνε μόνο χώρες όπως είναι η Μαυριτανία. 24,7. Ναι, εντάξει, 24. Εγώ πήρα μία. Με το τρίμηνο του 2014. Ναι, σωστό. Καλά, με διαφέρουν ως προς τους μονάδες. Πολύ μεγάλη. Μειωμένη κατά 1,5%. Όμως η ανεργία δεν πρόκειται να μειωθεί. Δεν πρόκειται να μειωθεί, να σας πω γιατί. Όταν βάζεις τώρα σε μία επιχείρηση 20% επί των καθαρών κερδών φορολογία για τις ασφαλιστικές φορές του ΟΑΕ, ένας άνθρωπος, αν λάβουμε υπόψη και την προκαταβολή φόρου που πάει στο 100% και τη φορολογία εισοδήματος 30% από το πρώτο ευρώ, όταν παίρνει 70.000 για παράδειγμα καθαρό εισόδημα που το λιδώρησε ο κύριος Παπαδημούλης, θα είχε την ευκαιρία να προσλάβει έναν εργαζόμενο, αλλά του μένουν στην τσέπη μόνο 20.000 ευρώ. Άμα τα βάλετε κάτω και τα σκεφτείτε, από 70.000 καθαρό εισόδημα, του μένουν στην τσέπη πώς θα προσλάβει αυτός ο άνθρωπος. Όχι μόνο δεν θα προσλάβει, αλλά θα απολύσει κιόλας παραπάνω. Αυτό είναι το πρώτο κομμάτι. Το δεύτερο κομμάτι. Το δεύτερο κομμάτι, όχι, άμα τα υπολογίσετε έτσι βγαίνουν. Το δεύτερο κομμάτι είναι ότι έχουμε μια ιδεολειψία ακόμα στην χώρα που βρισκόμαστε, στο διαχωρισμό εργαζόμενου του ιδιωτικού τομέα και εργαζόμενου του δημοσίου τομέα. Για παράδειγμα, εγώ δεν διαφωνώ ότι η Eldorado Gold και η επένδυσή της μπορεί να έχει κάποιες περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Δεν διαφωνώ και αυτό είναι αντικείμενο μελέτης. Ωστόσο, στην Πτολεμαϊδα, η ΔΕΗ που καίει λιγνίτη δεν έχει περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Γιατί δεν γίνεται λόγος για αυτό? Δηλαδή, επειδή στη ΔΕΗ ο κρατικοδίαιτος συνδικαλισμός έχει εισρεύσει σε όλο αυτό το κατεστημένο των κομμάτων όλα αυτά τα χρόνια, δεν πρέπει να το λάβουμε υπόψη? Για το λιγνίτη έχει ανακοινώσει και η Greenpeace και το Πανεπιστήμιο της Στουτγκάρδης και το Πανεπιστήμιο της Αθήνας ότι ευθύνεται για 1.300 θανάτους ετησίως. Δηλαδή αυτό δεν είναι οικολογική καταστροφή? Ο άνθρωπος δεν εντάσσεται στην οικολογία? Μόνο τα δέντρα και αυτό τα ζώα δηλαδή εντάσσονται. Όμως είδατε όμως οι πολιτικές. Έχετε πιει ποτέ διαχωρίζουν. Εντάξει, αυτό εντάσσεται τώρα στο πλαίσιο. Είδατε οι πολιτικοί. Είναι δυνατόν. Όταν μιλάμε για πολιτική, κάνουμε διαχωρισμό. Ακόμα και σε ορθολογικά δεδομένα. Ο Χρυσός διαχωρίζει με κιάνιο. Δεν έχει πολιτική δυστυχώς. Και ο ένας έχει οικολογικές επιπτώσεις. Και ο άλλος έχει οικολογικές επιπτώσεις. Το κυριαρχείο λοιπόν, δεν υπάρχει. Προσέξτε, πρέπει να αποφύγουμε αγκυλώσεις δογματικές. Θέλουμε να ελέγξουμε τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Δεν μπορούμε να συγκρίνουμε. Θέλουμε να ελέγξουμε. Το να μην είναι καθαρός ο αέρας δεν συγκρίνεται με το να πίνουν ραμεκιάνιο. Κοιτάξτε, συμφωνούμε. Εγώ άλλο πράγμα σας λέω. Δεν πρέπει να τα βλέπουμε από πολιτική σκοπιά τις επενδύσεις. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή η Eldorado Gold δίνει 50 εκατομμύρια σε ασφαλιστικές εισφορές το χρόνο. Αυτά με μια μονογραφή τώρα θα διαγράφονται. Ξέρετε τι σημαίνει 50 εκατομμύρια το χρόνο που μήκε και μόνο επιχείρηση? Αύξηση ανεργία. Δεν τα βλέπανε αυτά στην Ιερισσό. Οι επένδυσεις στο ελληνικό τι έγινε? Όλες αυτές οι επενδύσεις πού είναι, τι έχουν γίνει? Κύριε Πέρο, ο πρόεδρος σας χτες είπε ότι να δούμε αν πληρεί τις προϋποθέσεις να συνεχιστεί η επένδυση. Σαφέστατα, μα αυτό είπα και εγώ. Μα αυτό είπα και εγώ. Αλλά η κυβέρνηση το υψώνει σαν σημαία αυτό για να καταργήσει. Γιατί έχει την ιδεολειψία στο μυαλό της να καταργήσει αυτή την ιδιωτική πρωτοβουλία. Γιατί έχει μπει σε μια ρητορική. Σας παρακαλώ.
μην κάνουμε τώρα τον Ψάλτη. Καμία ιδεοληψία δεν υπάρχει. Υπάρχει μια ιδεοληψία που λέει ότι έρχεται το ξένο κεφάλαιο να μας αρπάξει την περιουσία. Δηλαδή, πού θα πάει. Θα σηκώσουν τη Χαλκιδική να την βγάλουν εκτός Ελλάδας και για τα λιμάνια το ίδιο κάνανε και για όλες τις άλλες επενδύσεις το ίδιο κάνανε. Δεν είναι έτσι. Πώς δεν είναι έτσι. Δηλαδή, όταν ο εργοδότης και η ελληνική βιομηχανία ζάχαρης επιδοτείται το χρόνο και τους δίνουμε αίμα επειδή ήταν συμφερόντων δημοσίου, αυτή είναι καλή, δηλαδή και άλλοι είναι κακοί. Οι εργαζόμενοι, οι καθαρίστριες του δημοσίου τομέα και του Υπουργείου Οικονομικών είναι καλύτερες από τις καθαρίστριες του ιδιωτικού τομέα που πληρώνονται με 30 ευρώ την ώρα. Πώς γίνεται αυτός ο διαχωρισμός και βγαίνει δηλαδή το κόκκινο γάντι μόνο για τις καθαρίστριες του δημοσίου τομέα και του Υπουργείου Οικονομικών. Μια, αυτή τη στιγμή η καθαρίστρια που δουλεύει με 30 ευρώ μεροκάματο δεν θα βρει κάποιον υπερασπιστή στο ελληνικό κοινοβούλιο. Καλά, κυρία Δώρα από Μελίσια, μου λέτε γιατί υποστηρίζω τόσο πολύ τον κύριο Τσίπρα. Έτσι, μου λέτε, σας το διαβάζω σχολίαστο το μήνυμα. Η κυρία Μαρία από την Καλλιθέα, όλοι όσοι μας έφεραν στον πάτο, στο Χάρβαρντ μάλλον σπούδασαν, λέει η κυρία Μαρία από την Καλλιθέα. Η κυρία Κλεοπάτρα το Παγκράτη, να μην στρογγυλεύω, λέει εγώ τα πράγματα. Ο Λαφαζάνης λέει και το βιντεάκι μας δείξατε ήταν προεκλογικό. Γιατί σας είπα κάτι άλλο, δεν ήταν προεκλογικό. Ο κύριος Διονύσης από τα Βρυλίσια. Να πείτε, λέει, ότι η καθημερινή αποκαλεί τους δανειστές ευεργέτες. Αποκαλεί η καθημερινή τους δανειστές ευεργέτες. Ο κύριος Γιάννης από το Άνω Λιώσια στέλνει ένα μήνυμα πάλι για το Χάρβαρντ, ότι το Χάρβαρντ επιβεβαιώνει ότι τα μέτρα που μας επέβαλαν οι δανειστές δεν μας τα επέβαλαν για να εξυγιανθεί η οικονομία μας, αλλά για να τιμωρηθεί ο Τσίπρας που ήταν επιθετικός στη διαπραγμάτευση. Η κυρία Παρασκευή από την Κεσαριανή. Μην λέτε τον Κυριάκο μόνο με το μικρό του όνομα, να τον λέτε, λέγει, με ονοματεπώνυμο, για να μην ξεχνάμε από ποιο τζάκι είναι. Μπορεί να έχετε δίκιο. Αλλά του αρέσει μόνο με το μικρό. Ο Κυριάκος είχε βγάλει και κονκάρδα προεκλογική και δεν έλεγε Κυριάκος Μητσοτάκης, έλεγε ψηφίστε Κυριάκο. Έτσι ήθελε ο άνθρωπος. Δεν είναι κακό. Δικαιωμάτιο είναι αυτό, αλλά πέλησε 7.000 ανθρώπους και ετοιμαζόταν να πωλήσει άλλους 8, κύριε Κυριάκο. 15, κύριε Λιάτσο. Κύριε Λιάτσο, και 15.000. Και λυπάμαι, εγώ μιλάω με στοιχεία. Απέλησε 7.000 και ήταν έτοιμος να πωλήσει άλλους 8. Αυτό θα τον ακολουθεί. Πιστεύω ήταν απειρία του αυτό. Απολύσατε 1.100 άτομα από την επιχείρηση του Χρυσού. Δεν έχουν απολυθεί ακόμα. Δεν επιμένετε τόσο στην επιχείρηση του Χρυσού, κύριε Αντωνία. Θέλω να πω, επειδή το είπε για την Ελντοράδο, κύριε Λιάτσο. Αυτό η εξόριξη χρυσού γίνεται μόνο σε αφρικανικές χώρες, διότι περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Αφήστε με να ακούσετε λίγο. Στον ένα χρόνο, δεν έχετε προχωρήσει καμία επένδυση. Πείτε μου μία επένδυση. Μισό λεπτό. Στον ένα χρόνο, δεν έχετε κάνει καμία προσπάθεια για την παραβατικότητα. Τι επένδυση κάνατε εσείς, όταν κυβερνούσατε, τι επένδυση έγινε? Αυτή που συνέχισε και υπογράψανε εδώ για τα αεροδρόμια που λέγατε. Για τα αεροδρόμια. Για τα αεροδρόμια. Ναι, ναι, μεγάλη επένδυση. Μεγάλο ξεπούλημα. Μεγάλο ξεπούλημα. Που υπέγραψε τη σύμβαση η κυβέρνηση. Μεγάλο ξεπούλησε η κυβέρνηση. Είπα εγώ δεν ξεπούλησε η κυβέρνηση σημερινή. Λοιπόν, εσείς τι κάνατε όμως? Αυτό λοιπόν. Εσείς δεν κάνατε την πρώτη συμφωνία. Χρειάζεται. Και πείτε μας μία επένδυση. Πείτε μας μία. 400 δισεκατομμύρια φύγανε κάτω από τη μύτη του στρογγυλού το δράσου και μιλάνε. Φεύγανε τα δισεκατομμύρια από την τράπεζα και πηγαίνανε κατευθείαν σε λογαριασμού στην Ελβετία. Μην τρελαθούμε. Ρίξανε τη χώρα στο βούλιακα και έχουν το δράσος να μιλάνε τώρα. 600 δις. Ο Σούρλας τα ψάχνει ακόμα. 5 δις είναι. Να, είχαμε αυτά τα 5 δις της αγροτικής τράπεζας. 1.300 δανειολήπτες. Όχι, κυρία μου. Ηρεμήστε λίγο. Κάντε αυτοκριτική. 6 εταιρείες. Επί 20 χρόνια περνάνε τα δημόσια έργα. Πάρτι στις προμήθειες των ενόπλων δυνάμεων. Πάρτι. 19 στον εισαγγελέα. Ο Γιακουνάκος είναι ήδη μέσα. Εσείς κάνατε την πρώτη φορά. Και έρχεστε και μιλάτε για το ασφαλιστικό. Διαλύσατε τα ταμεία με το χρηματιστήριο Πασόκη. Το πρώτο πράγμα που κάνατε σαν κυβέρνηση ήταν να κάνετε 500 εκατομμύρια. Σύμβαση με την Αμερική, κύριε Παπαχριστόπουλε, για κάτι αεροπλάνο. Δεν ξέρω τι ήταν αυτά, ελικόπτερα. Το Υπουργείο το δικό σου. Αν έγινε καταγγελία, πείτε την. Εσείς... Πείτε μου μια καταγγελία για αυτή την κυβέρνηση. Όταν έχει βάλει το δάχτυλο στο μέλι. Μία πείτε μου. Μία πείτε μου. Μία πείτε μου. Ποια ξέρετε τι θα βάλει το δάχτυλο στο μέλι. Γιατί δεν καταγγέλλετε, ναι, πείτε μα. Εγώ σα λέω 50, όχι μία. Σα λέω ότι το πάρτι των εξοπλισμών είναι απίστευτο. Απίστευτο! 19 υποθέσεις στον εισαγγελέα ο Γιακουνάκος, σας λέω προφυλακισμένος, θα το ακούσω όλο το σύστημα. Θέλετε να σας θυμίσω τα 5 δις της αγροτικής τράπεζας, τα 23 δις του ψαχνίου Σούρλας. Θέλετε να σας θυμίσω 6 εταιρείες, επί 20 χρόνια, μοιράζαν όλο τον πλούτο, 6 οικογένειες πέραν το ΕΣΠΑ και μιλάτε!
Και μιλάτε ακόμα! Διαλύσατε τη χώρα! Σας το λέω, το ξέρετε! Δεν απολογούμαι εγώ σε αυτούς! Και να πω και κάτι για την Ένωση Κεντρών που τον αρχηγό της το σέβομαι. Ακούς είναι για οικουμενική. Οικουμενική για μας, κύριε Λιάτσο, σημαίνει συγκάλυψη. Οικουμενική σημαίνει συγκάλυψη. Λάσπη στην Ελλάδα. Σέβομαι τα κόμματα. Αλλά δεν είναι διαφορετικά. Με ποιου οικουμενική. Δεν έχετε καταλάβει τη θέση. Με τον κύριο Βενιζέλο που κάνει το άρθρο 86. Για να συγκαλύπτει μόμμα τη ατασταλή των υπουργών. Με ποιον οικουμενική να κάνουμε. Με ποιον να κάνουμε οικουμενική, πείτε μου. Λοιπόν. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις. Παρακαλώ. Συγγνώμη για την ένταση. Παρακαλώ. Συγγνώμη για την ένταση. Είναι 13 λεπτά. 13 λεπτά πριν από τις 2. Για επιχειρήματα, κύριε. Ελάτε, κύριε Παπαδάκη. Για επιχειρήματα, τι μου λέτε. Ηρεμήστε. Ηρεμήστε διαφημίσεις. Τι μου λέτε τώρα. Λέτε πράγματα. Λάσπη στον αλεύρι.